Καλό ξημέρωμα. Καλή εκπομπή να έχουμε. Ευχαριστώ όλες και όλους γιατί συνεχίζετε να στέλνετε την συμπαραστασή σας και να την εκδηλώνετε με χίλιους δυο τρόπους, μα προπαντός. Να στέλνετε το όνομά σας, το επίθετό σας, κάτω από την μεγάλη λίστα των υπογραφών που συγκεντρώνουμε εδώ και μέρες για να καταθέσουμε τις επόμενες μέρες την μηνυτήρια αναφορά κατά όλων εκείνων των παρανομιών που έχουν εντοπιστεί, που έχουν δημοσιευθεί, αλλά που κάνουν ότι δεν τις βλέπουν, που διαπράττει το μεγάλο κανάλι. Γιατί είναι απόφασή μας να το πάμε κάτω-κάτω. Απόψε θα συζητήσουμε για την συνάντηση των τριών πρωτοκορυφαίων της χριστιανοσύνης στη Λέσβο, για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Ζητούν κι άλλα, βάζουν ρήτρες, αστερίσκους. Θα τα πούμε και τα τελευταία νέα. Θα πούμε δύο κουβέντες και για τη συζήτηση στη Βουλή και για την ομόφωνη απόφαση που πήραμε και οι 300 για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης. Να δούμε στο τέλος, θα πληρώσετε εσείς, θα πληρώσουμε εμείς ή ο καθένας θα πληρώσει τα σπασμένα του. Εδώ θα είμαστε. Γι' αυτό πέστε σε φίλους σας να στείλουν το όνομά τους με τους γνωστούς τρόπους. Τους βλέπετε, εκεί είναι και το email και τα τηλεφωνά μας, γιατί δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί για το φιάσκο μεγατόνων που έγινε στο συνέδριο της ΟΝΕΔ, της νεολαίας, της Νέας Δημοκρατίας και την παγκόσμια πρωτοτυπία να εμφανίζονται εκλεγμένοι χωρίς καν να έχουν στηθεί κάλπες και να διαβάζουμε. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο, φιάσκο, οργή λέει Μητσοτάκη, μάχη φατριών και την ίδια ώρα να περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το οξυγόνο που λέει ο Κούλης ότι θέλει να μπει στην οργάνωση των νέων. Όταν φτάσαμε μέχρι αυτού του σημείου να συμμετέχουν σήμερα Κυριακή στις εκλογές των Ομαρχιακών Επιτροπών πρόσωπα και αυτά να είναι νέα παιδιά με μαϊμού εκλογές, χωρίς να γίνουν καν εκλογές. Όπως στην πόλη μου. Δεν στήθηκε καμιά κάλπη για την νεολαία. Κι όμως το ξέρουν όλοι, το γράφουν οι εφημερίδες. Ο Κούλης είπε ότι θα πάρει μέτρα και ότι δεν θα τους αφήσει να συμβεί αυτό. Αλλά το ίδιο έγινε σε όλη την Ελλάδα. Κορόιδεψε τους βουλευτές που πήγαν και του είπαν δεν είναι δυνατόν χωρίς κάλπη να προσέρχονται και αυτοί τώρα ως εκλεγμένοι. Ο δε πρόεδρος, ο τελευταίος της οργάνωσης των νέων της Νέας Δημοκρατίας, ο Σάκης ο Ιωαννίδης, βγήκε και έγραψε δήλωση στα Twitter, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, μπορείτε να τη δείτε, όπου λέει ότι κάποιοι οδηγούν την ΟΝΕΔ στον κρεμό και την απαξίωση. Κούλη για μένα το λέει, το Κούλη ακούει. Και φυσικά, σήμερα θα μιλήσουμε και για τα χρυσά ψαλίδια, ναι, ναι, των δημοσκοπήσεων, με αφορμή της δημοσιευθής στον κυριακάτικο τύπο, δημοσκοπήσεις. Θα πούμε. Και για τον γραμματέα της ΚΝΕ που τον πήρε τώρα ο Κούλης δίπλα του. Ήταν δημοσκόπος και αυτός. Άφησε όμως τώρα αυτή τη δουλειά. Προτίμησε να πάει να κόψει τις κοτσίδες του Κούλη που έλεγε ο, πώς τον λέμε βρε παιδιά, εκείνον που διέγραψε, ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης. Χρειαζότανε ένα κομωτή και τι δημοσκόπος, τι κομωτής, το ίδιο πράγμα. Είναι ψαλίδια κρατάνε. Και τέλος θα μιλήσουμε για την εξέλιξη, όπως σας είπα, αφιερώνοντας λίγο περισσότερο χρόνο, αφού βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινή γνώμης την εξέλιξη αυτής της περίφημης διαπραγμάτευσης που αποτελεί και το πεδίο της καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ελληνική κοινωνία, φίλες και φίλοι, νομίζω και εσείς, το διαπιστώνετε. Φαίνεται να είναι διχασμένη πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά και να βρίσκεται σε μια απόλυτη σύγχυση και σε έναν αποπροσανατολισμό ανευπροηγουμένου. Δηλαδή, απ' τη μια θέλει τη συμφωνία, αλλά όχι νέα μέτρα.
ζητά από την κυβέρνηση να τα βρει παντιτρόπο με τους θεσμούς, αλλά να μην υποχωρήσει και από τις κόκκινες γραμμές. Επικροτεί σε μεγάλο βαθμό ακόμα και τη ρήξη με τους Ευρωπαίους και το Δουνουτού, αν και εκτιμά ότι οι επιπτώσεις μπορεί και να είναι επώδυνες έως καταστροφικές. Επικρίνει την κυβέρνηση ότι δεν διαπραγματεύεται σκληρά, αλλά ταυτόχρονα λέει ότι μπορεί να έχει δίκιο ο Κούλης που αποδέχεται τις προτάσεις και τις αποτίσεις του Δουνουτού. Δηλαδή, έχουμε μια εικόνα που δείχνει η κοινωνία μας να είναι σε πλήρη σύγχυση, να είναι απειβδισμένη από την ακατάσχετη βεβαίως σεναριολογία για τα κυοφορούμενα μέτρα, απογοητευμένη από την κυβέρνηση και από τα πολιτικά κόμματα. Όλο και μεγαλώνει το ποσοστό εκείνων που λένε ότι δεν θα ψηφίσουμε, δεν θα πάμε στις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Στην απόψηνή μας εκπομπή καλεσμένη είναι ο Χρήστος Ογούδης, γιατί έγραψε ένα πολύ καυτό άρθρο εναντίον του Πάπα με αφορμή την έλευσή του, που έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο και σάλο. Ο Γιάννης Οντάσκας, ο σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας Documenta και των επικαίρων, όπου έχει αποκλειστικά ενδιαφέροντα και ρεπορτάζ που τσουρουφλίζουν διαπλεκόμενους επώνυμους της δίθεν καλής κοινωνίας απόψε, θα χάσουν τον ύπνο τους κάποιοι. Τον Περικλή το Σταυριανάκη, γνωστό ποινικολόγο, δικηγόρο, τον Κυριάκο τον Ντόμπρα, όπου έρχεται να βάλει φωτιά στα τόπια, και τον Παρή τον Κουρτζίδη, τον δημοσιογράφο, από το Red Paper News, όπου θα μας πει για το κόμμα το καινούριο που κάνει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα και πάλι πάντως, καλωσορίζοντάς σας στην απόψινή εκπομπή, να ζητήσω και εσείς, εάν δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα, αλλά και οι φίλοι σας, να υπογράψετε τη μηνυτήρια αναφορά που θα καταθέσουμε μεθαύριο, την Τετάρτη, στον εισαγγελέα, κατά των θαλασσοδανείων, της τηλέτυπος, δηλαδή του Mega Channel. Και επίσης, την Πέμπτη σας καλώ να πάμε μαζί με τους τρεις πρώτους μάρτυρες στο πρωτοδικείο, στο πτεσματοδικείο της Αθήνας, για να καταδείξουμε εκεί με την παρουσία μας την απέτησή μας. Τα κομματικά θαλασσοδάνεια να τα πληρώσει ο Κούλης και η Φωφό. Μείνετε μαζί μας, στείλτε τις δικές σας ερωτήσεις, τις δικές σας παρατηρήσεις και προπαντός ειδοποιήστε και τους φίλους σας. Εδώ αυτή η παρέα μπορεί να γίνει η μαγιά για να φέρει την ανατροπή που όλοι ποθούμε, που όλοι περιμένουμε και ακόμα δεν είδαμε. Λοιπόν, όπως σας είπα, σήμερα όχι μόνο δεν θα πλήξουμε, αλλά δεν ξέρω αν τέτοια ώρα κυκλοφορεί η κλούβα εδώ γύρω για να μας συλλάβει. Όχι για όσα θα πει μόνο ο Γιάννης Οντάσκας. Καλώς ήρθες, Γιάννη μου. Καλώς σας βρήκα. Ο οποίος κρατά αναχείραστα ντοκουμέντα εκεί στον Παναμά. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί όλοι. Είναι η καθώς πρέπει, είναι των καλών οικογενειών, είναι οι κύριοι, οι gentlemen. Είναι, θα έχουμε να τον πούμε, ληστών, κύριε. Των ληστών είναι. Σε έχουμε, σε τον ληστών με γιώτα και με ήττα. Τον ληστών με γιώτα και με ήττα. Α, για τη λίστα του Παναμά πάει αυτό δηλαδή. Η λίστα Λαγκάρντ γράφεται και με γιώτα για μερικούς λίγους και με ήττα για τους πιο πολλούς, η λίστα Λαγκάρντ. Η συνέχεια της λίστας Λαγκάρντ είναι τα Παναμά papers, να μην τα πω για τα χαρτιά, και αυτά και εκεί μέσα, και εκεί μέσα υπάρχουν επίσης αυτά που αυτά γράφονται όμως με ήττα, δεν είναι για... Αυτά τα χαρτιά δεν είναι για τουαλέτα, δεν είναι τέτοιο χαρτί υγείας. Είναι κάτι χειρότερο και απόδειξη είναι ότι δεν, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης γράφουν για τον ξάδερφο του, ενός, του Ποροσέγκο, για μια ανιψιά ενός Αυστριακού που είναι στα Panama Papers, για τους Έλληνες. Δεν γράφουν λέξη, ούτε μία. Ούτε μία. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Μόνο εμείς τα επίκαιρα κάνουμε πρώτο θέμα τους Έλληνες. Πώς δεν υπάρχουν. Λαναρέοι, τι είναι ο Λαναράς.
Τι είναι ο Λαναράς. Τι είναι ο Λαναράς. Θεός χωρέσει, τον έχει πεθάνει. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ο Παπασταύρου, ο οποίος γράφεται στα Παναμά σκάνδαλο, γράφεται και Παπαστράβος. Στράβος, Παπαστράβος, έτσι τον γράφουν μέσα. Κατά λάθος. Μπορεί κατά λάθος στην αρχή, γιατί το πρώτο είναι Σταύρος. Στο νούμερο ένα χαρτί, μετά τον αρχίζουν το Στράβο. Το στραβώνουν. Μπορεί κατά λάθος, μπορεί όχι. Ο Παπασταύρος φαίνεται να είναι υπάλληλος ενός Λαναρά που είναι εκεί. Και αυτοί όλοι μαζί υπάλληλοι ενός Μιονί. Ο Μιονί αυτός έχει τα 550 εκατομμύρια. Λοιπόν, να λίγα. Τα πούμε στην ώρα του σε λίγο. Θα μείνεις για καιρό στα επίκαιρα, πώς το βλέπεις? Θα σε κρατήσουν για φέτος, θα σε διώξουν, θα βγει όλη η σεζόν? Πώς το βλέπεις? Έχω μια άριστη συνεργασία το, από εκεί και κάτω. Δεν είμαστε μόνιμοι. Γιατί πα και βασανίζει και τον κόσμο, εσύ όπου πα, καταλαβαίνει γι' αυτό. Το μόνιμο δημιουργεί και τέλμα καμιά φορά. Εντάξει. Ελπίζω ότι θα έχουμε πάντα μια ωραία συνεργασία. Λοιπόν, ένα άλλο τώρα δημόσιο κίνδυνο είναι στην παρέα μα που ακούει το όνομα Χρήστος Γούδης. Καθηγητής, αστροφυσικός, ποιητής, γράφει ιστορίες, όχι ιστορίες, την ιστορία του ελληνικού έθνους, για να το σοβαρέψω. Αλλά με ενόχλησε ιδιαιτέρως, του το είπα κατηδίαν, του το λέω τώρα και δημόσια, γιατί ενώ όλοι και εγώ ήμουν από εκείνους που χάρηκα με την συνάντηση των τριών πρωτοκορυφαίων της χριστιανοσύνης, ο Γούδης έβγαλε δηλητήριο. Ούτε ο Μάρκος ο Ευγενικός αποκλείεται να έγραψε έτσι, τότε όταν επιχειρήθηκε η Ένωση των Εκκλησιών, παρότι χτες δεν ήταν ένα τέτοιο γεγονός, κύριε καθηγητά μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εσείς γιατί τόσο μένος κατά του Πάπα? Όχι, δεν είχα κανένα μένος. Κάπως δεν το έχετε ξαναδιαβάσει αυτό που γράψατε ή μια φορά το γράψατε? Τι είπα, η παλιάτση του Θεού είπα, δεν είπα σλίβδιν το είπα. Και για συνεχίστε, θυμάστε τι άλλο είπατε? Πώς δεν θυμάμαι. Δηλαδή τι να θυμάμαι, εδώ προσλαμβάνουμε, εδώ ο κόσμος καίγεται και ζούμε θεατρικές παραστάσεις με καραγκιόζηδες τώρα αυτή τη στιγμή. Τι είναι, σοβαρά πράγματα? Ένας άθεος. Ποιος λέτε καραγκιόζηδες? Ένας άθεος αριστερός μαζεύει τον Πάπα, τον Πατριάρχη. Μπράβο, το αν αυτή τώρα ναι, είναι όργανα του Αλέξη. Θεοφοβούμενους, ναι. Τώρα με τον Τσίπρα τα έχετε ή με τον Πάπα? Με όλους τα έχω, διότι με όλους όσους συμβάλλουν μέσα σε μια κωμωδία αυτή τη στιγμή τα έχω. Δηλαδή κωμικό ήταν το χθεσινό. Κωμικό και υποκριτικό, με συγχωρείτε. Κύριε Γούδη, δηλαδή, συγγνώμη. Κύριε Γούδη, η χουντική που έψηλαν τον εθνικό ύμνο μπροστά στην σημαία. Η ποια? Η χουντική. Ναι. Η χουντική που έψηλαν τον εθνικό ύμνο, τον ελληνικό εθνικό ύμνο, ναι, μπροστά στη σημαία. Η χουντική. Ναι. Η χούντα, αυτά τα τέρατα. Ναι. Τα οποία βασάνιζαν ανθρώπους. Το Μουστακλή κάναμε προπόνηση κάποτε και τον είχαν σε καρέκλες. Αυτοί που έψηλαν τον εθνικό ύμνο ήταν άνθρωποι ή ήταν παλιάτσι άλλων αυτών? Εγώ κατά γιατί καταφέρεστε κατά των συμβολισμών? Κοιτάξτε, συμβολικό μισό, είναι και πολύ καλά έκανε και τους μάζεψε αυτούς. Δεν είναι θέμα συμβολισμού. Ναι, βέβαια. Μισό λεπτό. Είναι θέμα μνημονίου. Μπορεί να υπάρχει και στο μνημόνιο μέσα αυτό το πράγμα. Δηλαδή από πού και πού είδαμε τον Πάπα πρώτο και καλύτερο μπροστά και από δίπλα οι άλλοι παραστάτες. Λοιπόν, επειδή πάνω έχουμε στην τηλεφωνική έτσι, μας αυτή γραμμή. Αυτή η εικόνα δεν πέρασε? Όχι, δεν πέρασε. Δεν πέρασε αυτή η εικόνα, αλλά δεν πέρασε, είδα εγώ. Δεν πέρασε εγώ πρώτος. Είδα επίκεντρο, δεν πέρασε πρώτος. Ο ένας Πάπας και Πατριάρχης, πατήρ πατέρων ποιμήν ποιμένων αρχιερέων. Αυτό είναι το Αλεξανδρίας. Τρίτος και δέκατος των Αποστόλων. Τέρμα ο Αλεξανδρίας. Ένας εκ των τριών. Μαζί μας είναι Περικλής Ταυριανάκης, Κυριάκος Τόμπρας, Πάρης Κοντζίδης. Τους πέρασα γρήγορα. Θα μείνουν μέχρι το τέλος, μέχρι τις 2 η ώρα θα είναι εδώ, δεν τους αφήνω να φύγουν. Αλλά έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάκη το Μαχαίρα και περιμένει ώρα να μας πει δύο λόγια. Κύριε Μαχαίρα, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Νικόλουπουλε, μια χαρά. Καλό ξημέρωμα, βλέπω, συγγνώμη, σας κρατήσαμε. Καλό να θέλω. Αν θέλατε να πάτε για Νάνη, τώρα τι να σας πω. Να σας πω, ο κύριος Θεοδωρικάκος, τον ξέρετε, της GPO? Βεβαίως. Μας έλειψε σήμερα. Είχαμε δημοσκοπήσει στον κυριακάτικο τύπο, αλλά ρώτησα, λέω, ρε παιδιά, ο Θεοδωρικάκος που ήταν παλιά στην ΚΝΕ. Ήτανε, το ξέρεις, γραμματέας της ΚΝΕ ο Θεοδωρικάκος. Πού είναι? Λέει, τώρα λέει τον πήρε ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, τον πήρε ο Κούλης. Ακούς, το ξέρεις εσύ αυτό, κύριε Μαχαίρα? Βεβαίως, κύριε Νικόλουπουλε. Με μισθό τους παίρνει αυτούς ο Κούλης ή με αντιπαροχή? Τους δίνει, ας πούμε, συσκευές ή με μισθό?
Τι να σου πω, δεν ξέρω ακριβώς. Και εγώ δεν το ξέρω. Έτσι το είπα για να πειράξω λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο. Γιατί όταν τους έλεγα ότι κρατάνε χρυσά ψαλίδια, και αυτός και ο άλλος που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε υπουργός, ότι ρε παιδιά, καμιά δουλειά. Βερναδάκης, δεν. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή προς Θεού. Μπράβο, εντάξει. Αλλά μήπως έχετε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για να βγάζετε το ψωμί σας ή για επαγγελματική αποκατάσταση. Να το. Πήρε το GPO. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ σας κάλεσα σήμερα, κύριε Μαχαίρα. Η εργαλειακή χρήση της επιστήμης στην Ελλάδα και η υποταγή σε διάφορες σκοπιμότητες είναι μια από τις κακοδαιμονίες της Ελλάδος σήμερα. Έτσι. Και αυτό αφορά όλο αυτό το φάσμα των ανθρωπιστικών επιστημών, αν μου επιτρέπετε να σας πω. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούνταν αυτού του είδους τα εργαλεία, τα οποία είναι για να διερευνηθούν ορισμένα κοινωνικά φαινόμενα, για να λειτουργήσουν ως στοιχεία ύφανσης μιας κομματικής προπαγάνδας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει λίγες ευθύνες για την κατάσταση που έχει φτάσει σήμερα εδώ η χώρα. Για τις δημοσκοπήσεις μιλάτε τώρα, γιατί μου τα λέτε έτσι πολύ σοφιστικές και δεν. Ναι, βέβαια. Α, για το ίδιο λέμε. Βεβαίως, το ίδιο λέμε. Να σας πω, κύριε Μαχαίρα, πώς τις είδατε τις σημερινές δημοσκοπήσεις? Εκτιμώ ότι και αυτές από τη δική τους την πλευρά αποτυπώνουν το συνολικό αδιέξοδο του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Έτσι, δηλαδή αποτυπώνουν το δράμα του ελληνικού λαού. Γιατί τις πήρατε στα σοβαρά, εσείς δηλαδή. Ο κύριος Ντάσκας κάτι σας λέει, κύριε Μαχαίρα. Για να μας λέτε για διέξοδο, να χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Τις πήρατε στα σοβαρά, εσείς δηλαδή. Προφανώς σε αυτή την περίοδο, για αυτούς που κατοικούν στην παρικούν εκεί στην Ιερουσαλήμ, για γέλια είναι. Εσείς τις πήρατε στα σοβαρά? Όχι, όχι. Θεωρώ ότι είναι ενταγμένες μέσα σε ένα πλαίσιο. Να ακούσουμε αμέσως, παιδί μου. Να ακούσουμε γιατί είναι για γέλια. Ναι. Θα μας το πει μετά ο κύριος Δάσκας, αλλά να δούμε. Ναι, κύριε Μαχαίρα. Υπάρχουν κάποιες τάσεις, οι οποίες όσο και αν θέλουν να τις αποκρύψουν, σε κάθε περίπτωση υπορρέουν την ελληνική κοινωνία και αποδεικνύουν το αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Η ελληνική κοινωνία αυτή. Αναφέρεστε σε ποια στοιχεία? Κυβέρνηση που δεν μπορεί να δεν είναι σε θέση. Ορίστε. Σε ποια στοιχεία αναφέρεστε των σημερινών δημοσιευθύνσεων? Αναφέρομαι στο γεγονός του πάρα πολύ χαμηλού σημείου ισορροπίας για τα δύο ούτως καλούμενα μεγάλα κόμματα, τα οποία επί της ουσίας δεν είναι σε θέση να εκφράσουν σε πλειοψηφική βάση μία πρόταση λύση για την ελληνική κοινωνία, και αναφέρομαι από εκεί πέρα στον πολυθρηματισμό του πολιτικού συστήματος που αποτυπώνεται από τα ποσοστά των μικρότερων κομμάτων. Και η τραγωδία της ελληνικής κοινωνίας σήμερα είναι ότι από τη μια πλευρά τα κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου δεν είναι σε θέση να καταθέσουν μια λύση υπέρβασης της σημερινής κρίσης. Τα δε κόμματα της λεγόμενης συστημικής αμφισβήτησης νομίζω ότι το μόνο το οποίο μπορούν να υποσχεθούν στον ελληνικό λαό είναι να μπει σε μια διαδικασία ολοκληρωτισμού επωνόματι του να σωθεί πεθαίνοντας. Έτσι. Κυρία Μαχαίρα, γιατί θέλω να μου πείτε και να σας απελευθερώσω και ένα σχόλιο για την νεολαία, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω. Διαβάζω στο Βήμα, σήμερα το πρώτο σέλιδο, και λέει ότι αυτές οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, παρότι εγώ, μη βάλω και εσάς, παρότι είναι η δουλειά σας εσάς, είστε πολιτικός αναλυτής, το λέω για τους τηλεθεατές μας, ξέρουμε τώρα ποιοι είναι. Δηλαδή, εντελώς τυχαία, και τα παιδιά που περάσαν από την ΚΝΕ, που ήταν οι γενικοί γραμματείς, βρήκανε καλή δουλειά να κάνουν. Ένας, δεν είναι μόνο η GPO, η άλλη σημερινή δημοσκόπηση, το ξέρεις, έτσι γίνει. Ο συλλέκτης των ακινήτων, πώς τον λέμε, μωρέ. Ο Κάπα Ρισέρτς. Κύριε Κάπα Ρισέρτς, να είσαι καλά. Ο Κάπα Ρισέρτς, λοιπόν, λέει ότι κατέγραψε σήμερα και γράφει το Βήμα εκεί. Μια αντιφατικότητα, λέει, της ελληνικής κοινωνίας. Λέει ότι η ελληνική κοινωνία παρακαλάει, όπως και ο Κούλης, φέρτε μια συμφωνία, όποια και να είναι. Αλλά την ίδια ώρα λέει ότι αν αυτή η συμφωνία με πονέσει, δεν τη θέλω. Καλά ρε φίλε της Κάπα Ρισέρτς, θα μας τρελάνεις τώρα? Δηλαδή, τι ερωτήματα μπορεί να τέθησαν, κύριε Μαχαίρα, που να λέει ο κόσμος ότι γρήγορα μια συμφωνία, όποια να είναι, αλλά και την ίδια ώρα να λέει, αν μου φέρεις τη συμφωνία, εγώ μου τρώνω, εγώ θυμώνω. Εγώ θεωρώ, κύριε Νικολόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή η δημοσκοπήση. Και τώρα απαντάω και στο φίλο μου τον Περικλήτο, στα Βριανάκη. Γιατί μου λέει, τι είναι εκείνο που σε πείραξε? Απλά να διαβάζεις τι γράφει σήμερα το Βήμα και φτάνει.
Διάλογε, λοιπόν, κύριε Μαχαίρα μου. Οι δημοσκοπήσεις είναι στην κατηγορία αυτή που θα μπορούσε κανείς σχηματικά να πει ότι έχουν έτοιμη μια απάντηση και ψάχνουν να βρούμε ένα ερώτημα. Έτσι. Οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι. Πώς το πάτε αυτό, ξαναπέστε μου. Πώς το πάτε. Οι δημοσκοπήσεις έχουν έτοιμη μια απάντηση και προσπαθούν να βρούμε ένα ερώτημα. Έτσι. Α, μάλιστα. Το ερώτημα είναι απάντηση. Αυτό είναι. Ακριβώς. Κοίτα ο Σταύρος πόσο πιο μπροστά είναι. Μπράβο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπράβο. Με την ΟΝΕΔ τι έγινε, έχουμε εδώ και τον κύριο Πάρη τον Κουρτσίδη που έχει κάνει καλό ρεπορτάζ για όποιον θέλει μπορεί να μπει στην ηλεκτρονική εφημερίδα του Πάρη. Κύριε Μαχαίρα, έχετε ξαναακούσει ο αρχηγός του κόμματος που πήγε στο συνέδριο της ΟΝΕΔ, γράφουν σήμερα όλα τα site, ότι είναι πολύ θυμωμένος, σκέφτεται λέει να τους καταγγείλει, διεπίστωσε τον Μπάχαλο. Ο απερχόμενος πρόεδρος είπε δεν γίνανε εκλογές, παιδιά. Σε πολλούς νομούς και στην πόλη μου 22 επιτροπές εμφανίστηκαν της νεολαίας που δεν έστησαν κάλπη, αλλά αυτοί θεωρήθηκαν ότι είναι στους εκλογικούς καταλόγους και ο Κυριάκος μιλάει για οξυγόνο. Και ο ίδιος διαρρέει επίσημη ότι δυσφορεί, λέει, είναι κατά αυτού του πράγματος, δυσφορεί ο Κούλης. Κύριε Νικολόπουλε, η δημοκρατία είναι ένα δύσκολο πολιτικό σύστημα. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο προϋποθέτει προσήλωση σε κάποιους κανόνες και κάποιες αξίες, το οποίο προϋποθέτει ότι υπάρχει μια εξαντικειμενικοποίηση των διαδικασιών. Ναι, πέστε μας γι' αυτό όμως, μην το κάνετε πολύ θεωρητικό. Όχι. Θεωρώ ότι αυτό είναι το κλειδί. Και αυτό είναι και ένα αποφασιστικό βήμα για να προχωρήσει η Ελλάδα στον εξυγχρονισμό που έχει ανάγκη. Στην περίπτωση του κ. Μητσοτάκη, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι επιχειρεί με μια εξυγχρονιστική ρητορική να περάσει ό,τι πιο παλαιοπολιτικό και παλαιοκομματικό υπάρχει στην ελληνική πολιτική παράδοση. Η προσπάθεια δηλαδή ο αρχηγός προκάτ να προεπιλέγει τον πρόεδρο της νεολαίας είναι μια προσπάθεια η οποία γυρίζει το πολιτικό μας σύστημα πάρα πολλές δεκαετίες πίσω. Έτσι, και νομίζω ότι ας πούμε στο συγκεκριμένο θέμα εκεί είναι το κομβικό σημείο του προβλήματος. Και το ίδιο ισχύει μουτάτης και για το κομματικό συνέδριο της επόμενης εβδομάδας. Κύριε Μαχαίρα, πόσο μάλλον... Κάτι λέει ο κύριος Κουρτσίδης, μπορείτε ένα λεπτό να βάλετε άλλο τελεία. Έλεγα το εξής, ότι πόσο μάλλον όταν αυτό είναι προϊόν μιας προεκλογικής διαπραγμάτευσης και συναλλαγής. Διότι να φτάνουμε στο σημείο να διαπραγματεύονται οι λεγόμενοι ως μητσοτακικοί, δηλαδή οι φερόμενοι παρά το πρόεδρο. Ποιον εννοείς, τον Άδωνη, κύριε Κουρτσίδη? Όχι, οι νεολαίοι. Όχι, γιατί στην Πάτρα, ας πούμε, ο Άδωνης έφτιαξε τη λύση. Θα σας πω. Οι νεολαίοι, οι λεγόμενοι μητσοταϊκοί αυτοί που φέρονται κοντά στον πρόεδρο, διαπραγματευόντουσαν με τον κύριο Γεωργιάδη, όχι τον Άδωνη, τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, για το αν θα εκπροσωπηθούν κατά 30%. Αυτό αποδεικνύει ότι η συναλλαγή ήταν μεταξύ του κυρίου Παπαμίκου και του κυρίου Τζικώστα, αυτό που είχαμε βγάλει ως αποκλειστικό στο redpeppernews.gr, ότι ήταν το δώρο του κυρίου Μητσοτάκη προς αυτή την πλευρά για να αποσπάσει στη δεύτερη Κυριακή την εκλογή του και τη στήριξη. Κύριε Μαχαίρα, όταν, λοιπόν, για να σας αποδεσμεύσουμε. Δυστυχώς, να αποδεσμεύσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κουρτζίδη. Νομίζω ότι ψάβει με αυτά τα οποία ανέφερε την ουσία του προβλήματος. Όταν υπάρχει ένα ερευόδες και οργιώδες παρασκήνιο γύρω από αυτό το θέμα, δεν μπορεί κανείς να βγαίνει στη συνέχεια και να επικαλείται εξυγχρονιστικές και άλλου είδους καινολογίες, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση. Πείτε μου. Να σας πω, αυτό τώρα πάντως που ο ίδιος, ξαναλέω, διαρρέει ότι είναι φιάσκο και ότι διαφωνεί, έχει προηγούμενο. Δηλαδή ο αρχηγός του κόμματος διαπιστώνει ότι δεν έγιναν εκλογές, δεν στήθηκαν κάλπες. Μόνο στον αστερισμό της αστειότητας θα μπορούσε να επικαλείται τέτοια πράγματα και ταυτόχρονα επιμένω να διατρανώνει την προσήλωσή του στον εξυγχρονισμό. Και ένα τελευταίο. Κάλεσε τον κύριο Θεοδωράκη να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι λένε ότι έχει γίνει ποτάμι ο Μητσοτάκης. Ο Ιάσονο Φωτήλας, ο βουλευτής που εκλέγεται μαζί στην ίδια περιφέρεια με μένα, στην Πάτρα, είπε ότι ναι, λέει, πρέπει να πάνε μαζί, αλλά να είναι αρχηγός ο Θεοδωράκης. Ακούστε, η προσπάθεια μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας σε ένα ιδιότυπο υβρίδιο ξεκίνησε νομίζω από την πρώτη κιόλας ημέρα της εκλογής του κ. Μητσοτάκη. Με την επιλογή κυρίως του στενού πυρήνα των συνεργατών των αποτελέσεων τον βασικό κορμό στελέχωσης του κόμματος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αν σε αυτή την κατεύθυνση εξακολουθεί να... Ολοκληρώστε αν θέλετε και...
Θέλω να πω ότι μονάχα σε μια τέτοια κατεύθυνση θα μπορούσε κανείς να το εντάξει όλο αυτό. Έτσι. Μονάχα στην κατεύθυνση της μετάπλασης της Νέας Δημοκρατίας σε κάτι διαφορετικό. Σε κάτι που θα έχει ευθεία σύγκρουση με την ιστορία της και με τη ριζοσπαστική της παράδοση. Πάντως, αν το δούμε και αυτό, κύριε Μαχαίρα, να πάει ο Θεοδωράκης στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία να πάει στο ποτάμι. Ή μάλλον ο Μητσοτάκης, όχι η Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι άλλο πράγμα. Αξιοκρατικό. Και μάλιστα να ντουφάει τη θέση ο Θεοδωράκης του Μητσοτάκη, εκεί θα πέσει πολύ πολύ γέλιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα.